Στον πρόλογο μου αναφέρθηκα σε μια ξεχωριστή προσπάθεια, πρωτοβουλία της εκπαιδευτικής κοινότητας εκεί στα Χανιά. Με πρωταγωνιστές μαθητές δημοτικού. Ακριβώς της έκτης τάξης του δημοτικού. Ναι. Και αποφάσισαν έτσι να χαρίσουν όμορφες και συγκινητικές πρώτο δημοτικό σχολείο Χανίων. Ακριβώς. Έστειλαν γράμματα σε ηλικιωμένους σε γυροκομείο της περιοχής. Σωστά. Πολύ σωστά. Στο γυροκομείο Χανίων, στο δημοτικό γυροκομείο Χανίων, σε τροφίμους. Μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης. Και ξέρεις τη δυναμική των μηνυμάτων. Όταν αυτά προέρχονται βέβαια από όμορφες μικρές και αθώες ψυχές. Μικρούς μαθητές. Λοιπόν, βλέπουμε χαρακτηριστικά, αλλά για το περιεχόμενο τώρα και το κλίμα το οποίο κυριάρχησε, θα μας πει η κυρία Ευαγγελία Φουντουλάκη, εκπαιδευτικός. Κυρία Φουντουλάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Έχουμε καλύψει πρωτοβουλίες δημοτικών της Κρήτης δεκάδες. Η αλήθεια είναι πως ξεχωρίζει συγκεκριμένη, καθώς αποδέκτες ήταν άνθρωποι που έχουν ανάγκη σε καθημερινή βάση μια καλή κουβέντα, μια συντροφιά. Αλήθεια είναι. Καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Η χαρά ήταν και δική μας σε μεγάλο βαθμό, καθώς αυτό έγινε πρώτη φορά σε μια πιλωτική δράση που η αλήθεια είναι πως δεν ήταν δική μας ιδέα, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά την υλοποιήσαμε έτσι δειλά στην αρχή και στη συνέχεια πήρε μεγαλύτερη έκταση όπως φαίνεται. Αναφορικά με το περιεχόμενο τώρα των γραμμάτων και των επιστολών, για πείτε μας λίγο, τι είπαν τα μικρά παιδιά? Τα παιδιά προσπάθησαν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, να δώσουν πληροφορίες δηλαδή για το ποια είναι η οικογένειά τους, οι φίλοι τους, τα ενδιαφέροντά τους και στη συνέχεια να ρωτήσουν κάτι τους ηλικιωμένους σχετικά με τη δική τους ζωή, πώς περνάνε, αν έχουν και αυτοί μέλη της οικογένειας, εγγόνια, παιδιά. Και το πιο ευχάριστο είναι πως αυτή η ανταλλαγή γραμμάτων τελικά είχε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η έκπληξη που δεχτήκαμε από το κάθε γράμμα. Κυρία Φουντουλάκη, διαβάζοντας έτσι, καθώς περνούν οι φωτογραφίες, κάποιες από τις φράσεις των παιδιών προσπάθησαν να περιγράψουν τον εαυτό τους, δηλαδή την ηλικία τους, το πώς είναι εμφανισιακά, τι τους αρέσει να κάνουν και στις απαντήσεις που διαβάζουμε. Και οι ηλικιωμένοι με τη δική τους, από τη δική τους την πλευρά έγραψαν για τα δικά τους ενδιαφέροντα. Είναι έτσι μια σχέση εγγονιών και παππού γιαγιάς που μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιος. Ναι, μπορεί να φαίνεται πολύ απλό αυτό ή απλοϊκό ίσως, αλλά δίνει μια τεράστια δύναμη στα παιδιά να πιστεύουν ότι έχουν αξία εκείνη τη στιγμή, ότι έχουν κοντά τους ένα πρόσωπο μεγάλης ηλικίας με εμπειρία που τα ακούει, τα συμβουλεύει, συμμετέχει στη ζωή τους, όσο και αν ακούγεται αυτό παράξενο. Όμως μπαίνει στην οικογένειά τους, γίνεται ένα πρόσωπο οικείο, φιλικό. Τα παιδιά ζήτησαν να μάθουν τις αντιδράσεις των ηλικιωμένων γενικά. Πώς αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους σε αυτή την πρωτοβουλία? Τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια της δράσης εκδήλωναν ένα τεράστιο ενθουσιασμό, περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία τα γράμματα και δεν ξέρω αν το πιστεύετε, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν σε επαφή με γράμμα, με το χαρτί, με την επιστολή, με το φάκελο, με το να δουν το όνομά τους γραμμένο από κάποιον άλλο σε χειρόγραφη μορφή. Γιατί, όπως γνωρίζετε τώρα, τα παιδιά με τα ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης, email και όλα αυτά, δεν έχουν εξοικειωθεί με αυτού του τύπου την επικοινωνία. Και οι φωτογραφίες που έλαβαν από το γυροκομείο που λάβαμε, τα γράμματα, τα δώρα, ήταν για αυτά ένα πολύ μεγάλο συγκινησιακό έτσι φορτίο, πώς να το πω. Είναι εικόνες, πράξεις, πρωτοβουλίες και κινήσεις μιας άλλης εποχής. Με ένα στοιχείο ρομαντισμού η αλήθεια είναι που λείπει από την καθημερινότητα των μικρών παιδιών και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε εσάς, τους εκπαιδευτικούς και στους γονείς των παιδιών βέβαια,
που φανταστήκατε, εμπνευστήκατε αυτή την πρωτοβουλία και μόνο όμορφα βιώματα προκαλεί στα παιδιά. Η αλήθεια είναι και σας ευχαριστώ πως η ιδέα δεν ήταν ξεκάθαρα δική μας, την υλοποιήσαμε. Ήρθε από μια μαθήτρια λυκείου στη Θεσσαλονίκη. Είδατε λοιπόν αυτή η αλυσίδα, αυτή η όμορφη αλυσίδα, ναι, και αυτό το ξεχωριστό αποτέλεσμα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό και η επόμενη πρωτοβουλία και εδώ είμαστε να επικοινωνήσουμε ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ.